Ξεκινώ με την επίμαχη τροπολογία, την φωτογραφική. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Τι κάνει αυτή η τροπολογία? Μεταβάλλει τους κανόνες των εκλογών. Αυτό δεν είναι αναγκαστικά κακό. Το πότε όμως το κάνει, λίγες μέρες, ελάχιστες μέρες πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων, αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας δεν μπορεί να το δεχτεί, δεν μπορεί να συμφωνήσει με αυτό, γι' αυτό και καταλήγει στο παρόν. Θα ξεκινήσω τη δευτερολογία μου με μια λέξη η οποία ακούστηκε αρκετές φορές σήμερα στην αίθουσα και σε όλες τις μέρες που επεξεργαζόμαστε το νομοσχέδιο, είναι η λέξη ποσόστοση της γυναικείας συμμετοχής ή της συμμετοχής του φύλου. Και νομίζω ότι αν κανείς βγάλει το συμπέρασμα ότι η ποσόστοση δεν αντιμετώπισε ούτε αντιμετωπίζει τελικά αποτελεσματικά την ανισοτιμία της γυναίκας, τότε προσθέτουμε εμείς ότι και το φύλο δεν είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Είτε το ανδρικό φύλο, είτε το γυναικείο. Τη διαφορά την κάνει η πολιτική που έχει κάποιος, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, και το ποια συμφέροντα υπηρετεί με αυτή του την πολιτική, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Αν είναι δηλαδή με το λαό, με τα λαϊκά στρώματα, ή είναι με τους επιχειρηματικούς ομίλους και με το κεφάλαιο. Αυτή είναι η πραγματική διαχωριστική γραμμή. Και εδώ βεβαίως έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία το τελευταίο διάστημα πολλαπλασιάζονται γυναικών, μεγαλομετόχων, μεγαλοστελεχών, πολυεθνικών, πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Έχουμε παραδείγματα γυναικών στην Ευρωβουλή, γυναικών στις κυβερνήσεις, στα διάφορα κοινοβούλια, οι οποίες δεν έχουν το παραμικρό πρόβλημα να τσακίζουν με την ψήφο τους και με την πολιτική τους και αυτές τις λαϊκές οικογένειες. Θέλω να ξεκινήσω σχετικά με τις τροπολογίες, με μια τροπολογία την οποία εγώ τη συναντώ για δεύτερη φορά μέσα σε 2 μήνες και μιλώ για την τροπολογία του Κελπνό. Είναι η 4η φορά που κατατίθεται, 2 φορές το 18, 1 το 19, επανέρχεται τώρα, και νομίζουμε ότι, κύριε Υπουργέ, αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να αντιμετωπιστεί οριστικά αυτό το ζήτημα δηλαδή της στελέχωσης αυτών των υπηρεσιών σχετικά με τους πρόσφυγες, με ένα μόνιμο και σταθερό προσωπικό. Συνεχίζω με τις τροπολογίες που κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί το οικογενειακό επίδομα, σχετίζεται αυτό το θέμα σε ένα βαθμό και με τα όσα λέγαμε σχετικά με την ισοτιμία των φύλων, δεν μπορεί λοιπόν το οικογενειακό επίδομα να συμψηφίζεται και τελικά να καταργείται εξαιτίας της ύπαρξης μιας προσωπικής διαφοράς σύμφωνα με τον νόμο για το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων που ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει και αυτό να μην υπολογίζεται, όπως να μην υπολογίζεται και το επίδομα της ανθυγιεινής εργασίας. Το επόμενο ζήτημα το οποίο θίγουμε με την τροπολογία μας είναι τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για τη διαγραφή των χρεών προς τους Δήμους. Όπως είναι γνωστό, από το Μάη του 2018 έχει δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους να προβαίνουν σε πληστηριασμούς και σε κατασχέσεις για ποσά που είναι μεγαλύτερα από 500 ευρώ. Αυτό, κοιτάξτε, δεν είναι τόσο απλό. Με την γενικότερη αντιλαϊκή πολιτική και την ανέχεια την οποία έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου να έχει και αυτόν τον κίνδυνο να κατασχεθούν περιουσιακά του στοιχεία, αυτοκίνητα, σπίτια, οτιδήποτε μπορεί κανείς να φανταστεί, ακόμα και λογαριασμοί, και ήδη γίνεται αυτό, νομίζουμε ότι θα πρέπει να σταματήσει και θα πρέπει να δοθεί, και αυτό προτείνει η τροπολογία του κόμματός μας, να δοθεί η δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια να προβαίνουν σε διαγραφές, σε πάγωμα, ακόμα και σε διακανονισμούς πληρωμής τέτοιων χρεών, βεβαίως με τα αντίστοιχα και με τα ανάλογα εισοδηματικά κριτήρια. Δεν μιλάμε για οριζόντια εφαρμογή. Οι άλλες 3 τροπολογίες έχουν σχέση με το πρώτο κομμάτι του νομοσχεδίου και νομίζουμε ότι δίνουν μια χρυσή ευκαιρία στην κυβέρνηση να ξεφύγει πια από τη διακήρυξη αρχών, στην οποία ομολογούμε ότι είναι πάρα πολύ καλή, να ξεφύγει από τα ευχολόγια και να προβεί, να τις δεχτεί και να προβεί σε πολύ συγκεκριμένες πράξεις.
πρώτη τροπολογία. Το επίδομα το κετού να το παίρνουν όλες οι γυναίκες που γεννάνε. Τι είναι αυτό? Γιατί να το παίρνουν δηλαδή αυτές μονάχα οι οποίες γεννάνε στο σπίτι τους? Θέλετε για κάτι ακόμα? Αυτός ο νόμος, αυτή η διάταξη ήρθε το 2012. Αν δεν απατώμε, έχουμε βγει από τα μνημόνια και συνεπώς υπάρχει λοιπόν ένας ακόμα λόγος για να καταργήσουμε αυτή τη διάταξη, η οποία με τον τρόπο που διατυπώνεται νομίζω ότι μας οδηγεί δεκαετίες, για να μην πω αιώνες πίσω, σε μια πρακτική που οι γυναίκες γεννούσαν στα σπίτια τους και στα χωράφια. Η δεύτερη τροπολογία σε σχέση με την γυναικεία ισοτιμία, ξέρετε, αφορά μια διάταξη, υπάρχει μια διάταξη στο νόμο, σε ένα νόμο του 2000, που λέει ότι προκειμένου να πάρουν οι γυναίκες, οι εργαζόμενες που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ για να δικαιούνται άδεια κυοφορίας και άδεια αλοχίας, η οποία είναι συνολικής διάρκειας 119 ημέρες, θα πρέπει από την ημέρα του τοκετού και πριν να έχουν συμπληρώσει 200 ένσημα. Τώρα πείτε μου εσείς, με αυτήν την ανεργία, με αυτήν την αναδουλειά, με τα 2 ώρα, τα 3 ώρα και τα 4 ώρα, πόσα νέα κορίτσια, γιατί τα νέα τα κορίτσια είναι που δουλεύουν σε αυτές τις δουλειές, στα εμπορομάγαζα, πόσα από αυτά τα νέα κορίτσια θα συμπληρώσουν τα 200 ένσημα. Και ξέρετε και κάτι ακόμα? Ξέρετε ότι αυτή η διάταξη είναι διάταξη του μετεμφυλιακού κράτους, είναι διάταξη του 1951 και για 60-70 τόσα χρόνια παραμένει εδώ και συνεχίζει. Νομίζουμε ότι θα πρέπει και αυτή η τροπολογία να γίνει δεκτή, και βεβαίως η τελευταία τροπολογία αφορά τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, τις επαγγελματίες, τις επιστημόνισσες, τις εμπόρους, τις αγρότησες, οι οποίες είναι υποχρεωμένες βεβαίως μετά να εργάζονται μέχρι λίγες μέρες, ακόμα και λίγες ώρες πριν τη γέννα τους, και να επιστρέφουν στη δουλειά σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αφού το επίδομα μητρότητας το παίρνουν μονάχα για 4 μήνες, και αυτό μη φανταστεί κανείς ότι είναι κανένα σπουδαίο επίδομα, μιλάμε για 200 ευρώ. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτές οι γυναίκες θα πρέπει να παίρνουν το επίδομα μητρότητας για 8 μήνες και θα πρέπει το επίδομα μητρότητας να αντιστοιχεί στο επίδομα ανεργίας, που είναι γύρω στα 360 ευρώ. Αυτά ζητάμε, πολύ συγκεκριμένα, πολύ πρακτικά πράγματα, έτσι ώστε αυτή η περιβόητη συζήτηση για την ένταξη της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές να γίνει σε έναν βαθμό και πράξη. Ευχαριστώ.